Καλησπέρα σας. Τρίτη 9, λίγο μετά τις 9 μάλλον, και είμαστε πάλι μαζί. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή επώνυμη και ανώνυμη, τον Άκη τον Τζονίδη. Έχουμε το ίδιο επίθετο, δεν πιστεύω να μας μπερδεύουν, αλλά είναι απλή συνωνυμία. Έτσι, μπράβο. Αγαπητοί φίλοι, θα συζητήσουμε τι άλλο από θέατρο, από κινηματογράφο και από το θεατρικό εργαστήρι που έχει αφήσει η εποχή στην Ορεστιάδα και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι? Κύριε Άκη Τζονίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Και πριν μιλήσουμε για το θέατρο, που θα μας πάρει και τον περισσότερο χρόνο βέβαια, θα ήθελα να μου πείτε, πάντα έτσι ξεκινώ, για να μην νομίσετε ότι αρχίζω την ανάκριση, να μου πείτε για λίγα πράγματα για τη ζωή σας, την ταυτότητα δηλαδή. Το έχω καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή. Όποιος έρχεται τουλάχιστον για πρώτη φορά, να δίνει κάποιο στίγμα, γιατί πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να δούμε αμέσως το θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα. Είστε Ορεστιαδίτης, έτσι? Είμαι γεννημένος στην Ορεστιάδα και μεγαλωμένος μέχρι τα 15 είμαι εδώ. Μέχρι τα 15. Κάπου όμως πιστεύω σε αυτήν την χρονιά ή σε αυτή την ηλικία θα πρέπει ήδη να σκέφτεστε, να σκεφτήκατε να γίνετε ηθοποιός, για να μπούμε λίγο στην μεγάλη ίσως στιγμή της ζωής σας. Ή αργότερα, πολύ αργότερα. Όχι. Φύγατε και πήγατε πού? Που έφυγα στα 15 από εδώ είναι το θέατρο. Α, μάλιστα. Γενναία απόφαση θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή ήδη από εδώ το είχατε αποφασίσει, γιατί η πόλη μας δεν συνηθίζει να βγάζει ηθοποιούς. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε, να ξέρετε και άλλους συναδέλφους σας από εδώ. Αλλά εμείς τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε πολλούς να ακολούθησαν το δικό σας το επάγγελμα. Πώς έτσι τόσο νωρίς εσείς, από το 15 σας ήδη, είχατε αποφασίσει να φύγετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά, να σπουδάσετε μάλλον. Η απόφαση υπάρχει και στα 15, αλλά το σαράκι του... Το θεάτρο, τώρα θα πω μερικά πράγματα που λένε συνήθως άλλοι συνάδελφοι. Εμείς θέλουμε να τα ακούσουμε από εσάς. Λοιπόν, αλλά αυτά ήταν από την πιο παλιά, ήταν από την παιδική μου ηλικία. Είτε αυτοσχεδιάζοντας στη γειτονιά με τα παιδιά της παρέας, είτε γράφοντας κάποια μικρά κειμενάκια, είτε φτιάχνοντας με κάποιους φίλους, τους κολλητούς της τότε εποχής, μία σκηνή μικρή, και παίζαμε το θέατρο της γειτονιάς. Είναι όλα αυτά. Κατόπιν με μάγεψε ο κινηματογράφος. Mm. Τότε θυμάμαι υπήρχαν 3-4 κινηματογράφοι και έβλεπα ταινίες. Συχνά. Εδώ. Αυτά είναι στα παιδικά μου τα χρόνια. Mm. Δηλαδή όταν διάβαζα καλά, όταν πήγαινα καλά στα μαθήματα στο σχολείο, υπήρχε το Σάββατο για μένα ήταν η μέρα του κινηματογράφου, διότι αν πήγαινα καλά τη βδομάδα, ο πατέρας μου πήγαινε κινηματογράφο. Θυμάμαι. Οπότε θα πηγαίνατε σίγουρα καλά όλη τη βδομάδα, μόνο και μόνο για να δείτε κινηματογράφο. Τελικά πώς αποφασίσατε και γιατί ο ηθοποιός, έχετε καταλήξει ηθοποιός θεάτρου περισσότερο. Θα μιλήσουμε και για τον κινηματογράφο, αφού βέβαια πούμε σε ποια σχολή φοιτήσατε για να βγείτε ηθοποιός. Στη σχολή του Βασίλη του Ρίτσου, Περίακτος ονομάζεται αυτή η σχολή, και 2 χρόνια στη σχολή κινηματογράφου του Σταυράκου, στην Αθήνα και αυτό. Πόσο δύσκολο με δίδακτρα, με οικονομικά, πώς είναι, υπήρχε πρόβλημα? Πρόβλημα εννοώ για κάποιον, τώρα το συζητάμε, γιατί υπάρχει πιθανότητα να θελήσουν και άλλα παιδιά που μας ακούν τώρα, και όχι μόνο παιδιά, και άλλοι να ξεκινήσουν να κάνουν καριέρα ή το επάγγελμα του ηθοποιού. Είναι πολύ δύσκολα, χρειάζονται δηλαδή κάποια χρήματα, γιατί είναι και το κύκλωμα λίγο κλειστό. Το κύκλωμα όχι μόνο είναι κλειστό, είναι όσον αφορά τις σχολές, για τα έξοδα των σχολών, της μιας συγκεκριμένης, της δραματικής σχολής, πιστεύω ότι είναι εφικτό να δοθούν αυτά τα χρήματα από κάποιον που θέλει να μάθει τα του θεάτρου. Δεν νομίζω να είναι, ας πούμε, το ποσό των... δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή πόσο είναι τα δίδακτρα του μηνός σε κάθε δραματική σχολή, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όμως πρόβλημα είναι όταν συγχρόνως παρακολουθείς και μαθήματα κινηματογράφου.
όσον αφορά πίσω από την κάμερα και τις λεπτομέρειες που χρειάζεται κάποιος ηθοποιός για να ξέρει πώς να στείνεται μπροστά στην κάμερα. Γιατί εγώ τη σχολή κινηματογράφου αποφάσισα να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα. Δεν τα παρακολουθούσα εντατικά, συνέχεια. Παρακολουθούσα τα μαθήματα που με ενδιαφέραν. Το πώς στείνεται ο ηθοποιός μπροστά στην κάμερα ή τη δουλειά του σκηνοθέτη από πίσω από την κάμερα ή κάποιες άλλες λεπτομέρειες γύρω από το χώρο όταν γίνεται κάποιο γύρισμα ταινίας ή σίριαλ. Πόσο ενδιαφέρον έχουν αυτά? Αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα σημαντικός λόγος το ότι ξεκίνησα από εδώ σε μια ηλικία μικρή, 15 μικρή, ναι, χρόνων είναι αυτή η μαγεία του θεάτρου. Βέβαια δεν είχα προσδιορίσει τότε τι είναι ακριβώς αυτό που με ενδιαφέρει να πάω να σπουδάσω για ηθοποιός. Βέβαια ήταν όνειρο άπιαστο. Διότι ξεκίνησα στην αρχή για Θεσσαλονίκη, να είμαι κοντά εδώ στην περιοχή, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα έξω από τα όρια του νομού. Και είστε σε μια πόλη σαν την Αθήνα που είναι ζούγκλα, στα μάτια ενός 15χρονου. Και ήταν τόση όμως η θέλησή μου να πάω στη σχολή, να μάθω για αυτό, τι είναι αυτό που κάνει αυτόν τον άνθρωπο να αλλάζει συνέχεια πάνω στη σκηνή, στο πανί του κινηματογράφου. Αυτό ήταν η σκέψη καθημερινή. Πιστεύω αυτό συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να πάρω τη μεγάλη απόφαση για να κατέβω Αθήνα. Θυμάστε την πρώτη σας παράσταση που δώσατε εδώ, στη γειτονιά? Τι θυμάμαι. Ποια ήταν, δηλαδή την έχουμε ζήσει και εμείς, ίσως όχι, την παίξαμε και εμείς, δεν ξέρω. Γιατί παιδιά πάντα παίζαμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, σε αυτή την ηλικία πιάνεις τα εύκολα πράγματα. Εγώ είχα μεγάλη ικανοποίηση όταν έβλεπα τους άλλους να γελούν. Τα παιδιά της παρέας, τα μικρά παιδάκια, τα πιο μεγάλα, ακόμη και τους μεγάλους. Είτε κάνοντας κάποιες μιμήσεις για διάφορα πράγματα, κάποια γειτόνισσα ή κάποιον πολιτικό ή κάτι άλλο, ή κάποιον ηθοποιό. Καλά ή κακά αν έφτιαχνα τη μιμήση, αυτό δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει αυτό που έβγαινε πηγαίο από μέσα μου, πέρναγε από μέσα μου και έβγαινε προς στους θεατές τους τότε. Και αυτό σκορπούσε γέλιο. Αυτό το συναίσθημα ήταν και είναι κάτι φοβερό. Το να βγάζει από μέσα σου πράγματα τα οποία να βάζουν τον άλλον σε μια διαδικασία, είτε να κλάψει είτε να γελάσει. Αυτό είναι σημαντικό. Το να δίνεις κομμάτι του εαυτού σου στον θεατή. Για την πρώτη παράσταση λοιπόν, ποια ήταν? Την πρώτη ήταν ένα μικρό δωματιάκι, το οποίο ήταν ενός φίλου μου που οι γονείς του ήταν στη Γερμανία και το ένα δωμάτιο το είχαμε φτιάξει, θυμάμαι, θεατράκι με κουρτινίτσες, με σκηνικό από πίσω και είχαμε γράψει κάποιο κείμενο με τύπους. Δηλαδή οι τύποι στο θέατρο είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ρόλου. Δηλαδή ο μεθυσμένος, ο τύπος του ανθρώπου, ο τρελός, ο μεθυσμένος, ο κουτσομπόλης και αυτά. Και πάνω σε αυτό δουλεύαμε. Κάνουμε το μεθυσμένο, κάναμε το τέτοιο και... Θυμάμαι, είχαμε κάνει... Δική σας παράσταση, δικό σας σενάριο. Δικό μας, ναι. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια άλλαζε κάθε μέρα, διότι δεν θυμόμασταν τι λέγαμε χθες. Ναι, τι θυμάστε τώρα ότι είχατε κάνει και διακόψα? Ότι είχαμε βγάλει και αφίσες τότε, χωρίς να δούμε πώς δουλεύουν οι άνθρωποι γύρω από το θέατρο. Δηλαδή ότι πρέπει να έχουν ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό πρέπει να γράφει τα λόγια έτσι ώστε να μπορούν να βρούμε την άκρη αργότερα. Δηλαδή ο Τάκης να έχει πει αυτό, ο Γιώργος Παυλίτσα να έχει πει το άλλο. Αυτό δεν είχαμε δει μέχρι τότε θέατρο, θεατρικό έργο. Όλα αυτά έχουν βγει από μέσα μας. Γι' αυτό και δεν είχαμε πάρει λάθος δρόμο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα γύρω από αυτό το θέαμα. Ποια είναι η καλύτερη ταινία για σας, κινηματογραφική? Αυτή την εποχή? Όχι, γενικά. Ποια σας έχει μείνει στο μυαλό και ποια θεωρείτε την καλύτερη ταινία? Δεν είναι μόνο μία. Αυτή τη στιγμή που... Μπορώ να πω «Ο καιρός των τζιγκάνων»,
Σινεμά ο Παράδεισος. Παλιότερα, αυτές είναι πιο σημαντικές. Πιο μικρός όταν ήσασταν και δεν είχαν βγει, βέβαια. Πιο μικρός όταν ήμουν, δεν θυμάμαι τίτλους ταινιών, αλλά θυμάμαι μία ταινία που είχα δει και μου έμεινε ακόμη η εικόνα και την έχω ακόμη μέσα. Την εικόνα αυτή είναι ότι κάποιο έργο έτσι με. Στην κατοχή ή στην. Κάποια, σε αυτή την εποχή που κάποιος προδότης. Ναι, κάποιος προδότης τελικά αποκαλύφθηκε, μάλλον το αποκαλύφθηκε ο ίδιος τους άλλους, δεν τα άντεχε η συνείδησή του και κατόπιν έδωσε εντολή να τον σκεπάσουν με πέτρες, να του πετάνε πέτρες, γιατί αυτή ήταν η τιμωρία του. Αυτή η σκηνή, το πετροβόλημα και στο τέλος ο τάφος από τις πέτρες που του πετάγανε, αυτή μου έχει μείνει ακόμη τώρα και αυτή την ταινία την έχω δει πριν 15 χρόνια. Μάλιστα, και δεν θυμόμαστε τίτλο βέβαια. Θυμάστε καθόλου περιστατικά στη σχολή ή συμμαθητές σας που να δουλέψατε μαζί και να θέλετε να δουλέψετε ακόμα, να συνεργαστείτε? Να θέλουν και να δουλέψω τώρα με αυτές τις συνθήκες, εδώ. Και εδώ και στην Αθήνα, οπουδήποτε. Ο πιο γνωστός από τους συμμαθητές μου είναι κάποιος... τώρα είναι βέβαια γνωστός στο Πανελλήνιο, είναι ο Τζόνις ο Θεοδωρίδης, παίζει στη Λάμψη. Και από εκεί και πέρα έχω δει κάποια άλλα παιδιά από τη σχολή που έχουν κάνει κάποιες ταινιούλες, σε κάποια σύριαλ τους έχω δει και σε θέατρο δουλεύουν, αλλά στο θέατρο είναι, δεν μπαίνεις στο κάθε σπίτι για να γίνει γνωστός, πρέπει να πας ο ίδιος να δεις το θέατρο για να σου μείνει ο ηθοποιός, αν είναι καλός, για να τον θυμάσαι και σιγά σιγά ακούγεται το όνομά του. Η τηλεόραση είναι τελικά αυτή που κάνει τον ηθοποιό πιο διάσημο ή ο κινηματογράφος? Και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Αλλά ο κινηματογράφος τώρα πλέον, μια και έχει χαθεί στην Ελλάδα, ο δικός μας ο καλός κινηματογράφος, όχι ότι δεν υπάρχουν καλές ταινίες, υπάρχουν καλές ταινίες, αλλά όχι για τον πολύ κόσμο. Μάλιστα. Η τηλεόραση πιστεύω, γιατί έχει καθημερινά κάποια πολλά σύριαλ στα 2, 3, 4 κανάλια που έχουμε και θέλει, δεν θέλει ο τηλεθεατής, θα του έρθει ο ηθοποιός στο σπίτι. Μάλιστα. Αν είναι καλός θα τον δεχτεί και δεν θα γυρίσει κουμπί να αλλάξει κανάλι για να μην το βλέπει. Αν είναι καλός δεν θα το κάνει αυτό. Αν είναι κακός, εύκολο πράγμα να γυρίσει το κουμπί για να δει άλλον ηθοποιό. Μάλιστα. Της αρεσκίας του. Θα μπορούσατε να κάνετε ταινία, θα ενδιαφερόσαστε να κάνετε μια ταινία, σαν ηθοποιός εννοώ. Γιατί θα ηθοποιός. Μιλήσουμε και την άλλη, έχετε και την άλλη πλευρά, τον αντίποδο, τη σκηνοθεσία. Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Ναι. Ή δεν ασχολείστε καθόλου? Γιατί στο θέατρο ασχολείστε και με τα δύο. Ναι. Είναι διαφορετικό πράγμα όμως η σκηνοθεσία στο θέατρο και διαφορετική, ναι, τελείως σίγουρα. Διαφορετική ιστορία. Θα, γι' αυτό λέω, σαν ηθοποιός στον κινηματογράφο. Σαν ηθοποιός στον κινηματογράφο είχα μία εμπειρία. Όχι μία. Μία εμπειρία είχα άσχημη από το λεγόμενο εμπορικό κινηματογράφο. Αυτά τα έργα του κυλού που τα λέμε κάτω. Mm. Με γνωστούς ηθοποιούς. Δυστυχώς όμως δεν ήταν. Αυτό που περίμενα εδώ ήταν η πρώτη μου επαφή με κινηματογράφο. Παλιότερα ήμουνα και είχα πάρει μέρος και σε ένα σύριαλ, σε ένα πολύ καλό σύριαλ, στον Καπνισμένο Ουρανό, το δείχνει η Ετένα, με αξιόλογους ηθοποιούς. Βέβαια, εγώ σε κάθε γύρισμα είτε στο σύριαλ, καθόμουν και έβλεπα τη δουλειά του σκηνοθέτη, τη δουλειά των άλλων ηθοποιών, τη δουλειά του φροντιστή, τη δουλειά του οπερατέρ, τη δουλειά του καμεραμάν. Έβλεπα αυτά, δηλαδή περισσότερο δεν με ενδιέφερε, γιατί εγώ με την πορεία που έχω μέσα στο θέατρο, δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή, από τα χρόνια της σχολής ακόμη. Είναι σημαντική όμως. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι σημαντική. Θα το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο αυτό, ναι. Είναι η σχέση, μια σχέση συναισθηματική με το θέατρο και αυτό αποξενώνει με αποξενώνει από το κινηματογράφο, δηλαδή δεν το θεωρώ κάτι πολύ κοντινό μου. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα δύο πράγματα και πού διαφέρουν, γιατί το λέμε τώρα για να εξηγήσουμε, για μας είναι αυτονόητα μερικά πράγματα, όπως και για σας, όπως και για μένα, ίσως επειδή και βλέπουμε και θέατρο βλέπουμε και κινηματογράφο βλέπουμε όσο μπορούμε βέβαια. Πρέπει όμως να τα ξεχωρίσουμε για τον κόσμο. Τι είναι το θέατρο και τι είναι ο κινηματογράφος, γιατί παίζουν ίδια πρόσωπα, δηλαδή ηθοποιοί.
Ποια είναι η διαφοροποίηση του ενός από το άλλο, τι δυσκολίες έχει το ένα και τι το άλλο? Κοιτάξτε. Πέρα από το αν κάνει το ένα γνωστό τον ηθοποιό ή όχι. Πέρα από αυτό. Ναι, πιστεύω ότι η δυσκολία είναι στη λειτουργία του ηθοποιού. Διαφορετικά λειτουργεί μπροστά από την κάμερα και διαφορετικά λειτουργεί πάνω στη σκηνή. Διότι στη σκηνή επάνω, δηλαδή στο θέατρο, είναι μια παράσταση με αρχή, μέση και τέλος. Δεν έχει διακοπή αυτό που γίνεται επανειλημμένο σε ταινίες και σε άλλα γυρίσματα. Δεν έχει τη διακοπή ούτως ώστε ένα λάθος που έχει κάνει ο ηθοποιός ή ένα σαρδάμ να μπορεί να το καλύψει. Στο θέατρο δεν υπάρχει αυτό, ενώ στο κινηματογράφο υπάρχει. Κάθε στιγμή μπορεί ο σκηνοθέτης να πει stop και να ξαναγυρίσουν το ίδιο 10.000 φορές μέχρι να πετύχουν αυτό που θέλουν. Άλλη μια διαφοροποίηση στο παίξιμο του ηθοποιού, αυτό είναι, στο θέατρο με το κινηματογράφο, είναι ότι στο θέατρο, στο κινηματογράφο δεν πρέπει να παίζει ο ηθοποιός υπερβολικά. Πρέπει να παίζει συγκρατημένα. Πρέπει να δώσει ένα συνέστημα, αλλά αυτό πρέπει να το δώσει πιο συγκρατημένα από ό,τι θα το δώσει στο θέατρο. Γιατί εκεί έχεις πρώτη επαφή με το θεατή στο θέατρο. Ενώ με τον κινηματογράφο είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Το θέατρο έχει απέτηση δηλαδή από Βέβαια. Περισσότερο ύφος ή περισσότερο ηθοποιό. Βέβαια. Έτσι, το θέατρο. Και επειδή υπάρχει αυτή η αμεσότητα με το κοινό. Αυτή η αμεσότητα κάνει τα πάντα να... να τραβούν διαφορετικό δρόμο κινηματογράφος με το θέατρο. Πού όσον είναι, αφορά τη λειτουργία του ηθοποιού όμως. Ναι. Πού είναι πιο ευχάριστα τελικά και πιο λιγότερο ευχάριστα. Δύσκολα. Αν και όλα και τα δύο είναι δύσκολα. Αλλά πιο ευχάριστα εκεί που ο ηθοποιός αισθάνεται άνεση. Άνεση με την έννοια ότι είναι στο χώρο του. Ή υπάρχουν διαφορετικοί ηθοποιοί. Ανάλογα πώς νιώθει ο καθένας μπορεί να ταιριάζει πιο πολύ στον κινηματογράφο ή στο θέατρο. Η πιο πολύ άνεση σαν τι δηλαδή να νιώθει ο ηθοποιός? Ότι μπορεί να... Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν ηθοποιοί που τους βλέπω μόνο σε κινηματογράφο και δεν έχουν παίξει σε θέατρο τα τελευταία 10 χρόνια, παράδειγμα. Υπάρχουν όμως ηθοποιοί που παίζουν μόνο θέατρο και υπάρχουν ηθοποιοί που παίζουν και στα δύο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η λειτουργία του ηθοποιού είναι καλύτερη στο θέατρο. Πιστεύω, είναι γεγονός ότι η λειτουργία του ηθοποιού είναι καλύτερη στο θέατρο. Διότι όταν έχεις να κάνεις ένα γύρισμα το οποίο απαιτεί κάποια ψυχολογική πίεση ή να βγει ένα συνέστημα που πολύ βαρύ, αυτό στο κινηματογράφο γίνεται δύσκολο, γιατί θα πρέπει να έρθει να φέρει το υποσυνείδητο ο ηθοποιός να το κάνει συνειδητό ούτως ώστε να μπορεί να το βγάλει αληθινό στην κάμερα. Αυτή η διαδικασία γίνεται στο θέατρο, γιατί γίνεται εξ αρχής αυτό. Ξεκινάει η διαδικασία για να βρει το συνέστημα ηθοποιός από την αρχή, το βγάζει σε κάποιο σημείο της παράστασης και το αφήνει πάλι σε κάποιο σημείο της παράστασης. Στον κινηματογράφο δεν μπορεί να πιάσει κανείς εύκολα το συνέστημα και να το συνεχίσει και να το αφήσει κάποια στιγμή, γιατί θα γίνει κάποιο stop, θα γίνει κάποιο λάθος. Θα γίνει ένα stop και μετά θα πρέπει να ξαναβρει το συνέστημα. Ύστερα δεν υπάρχει και κοινό. Και κοινό, ναι, υπάρχει μόνο επηρεάζει το συνεργείο. Επηρεάζει το κοινό, δεν είναι έτσι? Βέβαια. Το κοινό γεμίζει τον ηθοποιό. Το γεμίζει και του δίνει μία όθηση. Γι' αυτό και όλες οι πρόβες, οι τελευταίες, η τζερεράλε πρόβα, δεν είναι σε αυτό το ρυθμό που έχει την άλλη μέρα η παράσταση. Το κοινό είναι οι μπαταρίες του ηθοποιού. Και αρνητικά και θετικά μπορεί να τον επηρεάσει. Ναι, βέβαια. Και αν δεν βγει η θεατρική αλήθεια, βεβαίως θα τον επηρεάσει αρνητικά. Πόσο φαίνεται πάνω στη σκηνή εννοώ, το νιώθετε ότι αν το κοινό σας αποδοκιμάζει ή σας δέχεται όχι σας σαν πρόσωπα, γενικά το την έργο, παράσταση. Την παράσταση. Φαίνεται αυτό μέχρι τη σκηνή? Δηλαδή υπάρχει αυτή η αμεσότητα, αυτή η συνεννόηση, ας την πούμε, η τηλεπαθητική συνεννόηση μεταξύ κοινού και ηθοποιού? Υπάρχει αυτό το συνέστημα της επαφής με το κοινό, ναι, ναι. Του ηθοποιού με το ναι. κοινό. Αυτό εύκολα βγαίνει από την κωμωδία. Ότι το κοινό είναι εδώ και είναι μέσα στο πέτσι. Εκεί φαίνεται πιο πολύ. Βέβαια. Όμως και στο δράμα φαίνεται, βεβαίως σε περιοχές οι οποίες έχουν χρόνια παράδοση στο θέατρο. Στο δράμα, όταν όλα... γίνει η παύση. Η σιγή αυτή, η νεκρική σιγή, όταν ο ηθοποιός πιάσει το συνέστημα, βουβαίνονται τα πάντα μέσα.
αυτή η σιγή που σπάει κόκαλα, αυτό είναι η επαφή του κοινού, του θεατή με, το, με τα δρόμενα πάνω στη σκηνή. Βεβαίως τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και με άλλον τρόπο την επαφή του κοινού σε παιδικό, στο παιδικό θέατρο. Ναι, είναι και αυτό το είδος του θεάτρου που δεν έχουμε πει τίποτα. Που είναι πιο σπουδαία αυτή η εξή. Όταν έχετε κοινό παιδιά, αυτό ναι, εννοούμε. Το παιδικό θέατρο. Ναι. Το παιδί δεν μπορεί να το ξεγελάσει κανείς σε αυτή την ηλικία που είναι. 5, 6, 10... Έχει άμεσες αντιδράσεις. Βεβαίως. Δεν μπορεί να το ξεγελάσει κανείς. Και αν αυτό το κοινό, το μικρό κοινό, το κοινό της μικρής ηλικίας, είναι σε επαφή με τον ηθοποιό πάνω στη σκηνή, φαίνεται από την αρχή ως το τέλος. Αν το παιδί όμως αρχίζει να πετάει σαΐτες, να τρέχει γύρω-γύρω, να πετάει τα μπουκάλια από κάτω, να μιλάει με το διπλανό του, να φωνάζει, αυτό είναι, δεν υπάρχει επαφή με το... Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έτσι να ρωτήσω γιατί... Απλά γίνεται κάποια υπομονή μέχρι να βγει η παράσταση, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος, γιατί είναι άσχημο να βγει κάποιος για να πει πρέπει να σταματήσει η παράσταση αν δεν κάνει τη ησυχία. Φταίει και το έργο ίσως ή φταίει και η υποδομή που έχουμε ως προς τα θεατρικά δρόμενα. Δηλαδή ένα παιδί θα είναι καλύτερο αν τελικά μαθητεύσει στο θέατρο κατά κάποιο τρόπο, αν μάθει να βλέπει σίγουρα θέατρο. Σίγουρα θα είναι καλύτερος θεατής. Ή είναι και το έργο που το επηρεάζει κάπως. Σίγουρα θα είναι καλύτερος θεατής αν ξέρει κάποια πράγματα από μικρό παιδί γύρω από το θέατρο. 5 βασικά πράγματα. Αυτά τα 5 βασικά πράγματα, αν τα ξέρει το μικρό, ο μικρός, αν μεγαλώσει ας πούμε με θέατρο, να βλέπει τακτικά θέατρο από μικρή ηλικία, είτε παιδικό είτε μεγάλο, το παίρνουν οι γονείς του για μεγάλη παράσταση για μεγάλους, είτε μάθει κάποια πράγματα στο σχολείο ή δεξιά-αριστερά για το θέατρο. Σίγουρα φτιάχνει τον αυριανό θεατή αυτή η διαδικασία. Αλλά σε μια περιοχή όπως η δική μας, που σπανίζουν οι παραστάσεις και μάλιστα οι καλές παραστάσεις, και δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες να μάθουν τα παιδιά περί θεάτρου, 5 πραγματάκια, τα βασικά, είναι επόμενο δύσκολο είναι να καθίσει καλά στην αίθουσα. Ναι. Όμως παίζει ρόλο και το τι βγαίνει πάνω από τη σκηνή. Δηλαδή αν δεν βγαίνει η θεατρική αλήθεια, αν δεν... Η θεατρική αλήθεια λέμε όταν πηγαίνουν όλα ρολόγια. Ότι όταν ο ηθοποιός νιώθει κάτι, λίγα πράγματα. Όταν όταν έχει ρυθμό το έργο, όταν έχει όμορφα σκηνικά, όμορφα κουστούμια και είναι και το παίξιμο ωραίο, αυτό θα το καθυλώσει το μικρό θεατή κάτω. Εάν και μία σκάρτη παράσταση, που έχουμε πολλές εδώ πάνω, στη χώρα μας, πολλές σκάρτες παραστάσεις, τουλάχιστον στο παιδικό τομέα, τα ίδια θα κάνει το παιδί. Και να έχει μεγαλώσει με θέατρο. Και να έχει ακούσει 1000 για το θέατρο. Θα κάνει τα ίδια. Θα σηκωθεί, θα φύγει. Θα παίζει γύρω-γύρω με τις καρέκλες. Αν δεν το συγκινεί η παράσταση. Και για να το συγκινήσει, είπαμε ότι χρειάζεται κάποια αλήθεια. Η θεατρική αλήθεια. Αυτή που ψάχνουμε όλοι μας. Ωραία. Τότε να πάω στην επόμενη ερώτηση. Τι σημαίνει θέατρο για εσάς, κύριε Τζονίδη? Και ξεκινάω από εκεί. Γιατί θέλω να καταλήξω, θα βγει μάλλον από αυτό που θα μου απαντήσετε, το τι γίνεται σήμερα με τα θεατρικά πράγματα εδώ στην πόλη μας. Τι σημαίνει λοιπόν θέατρο για εσάς? Για μένα το θέατρο είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς θέατρο. Είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της ζωής μου, του εαυτού μου. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή των χαρακτήρων, των ρόλων, αυτό είναι που σας συγκινεί περισσότερο? Είναι γενικά η μαγεία του θεάτρου, δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Οι πρόβες. Η μαγεία γενικά, η δημιουργία, το νιώσιμο του ρόλου, το άγγιγμα του ρόλου άλλες φορές, η επαφή με το κοινό, γενικά η δημιουργία, το θέατρο είναι μαγεία. Και μην ξεχνάω ότι το θέατρο ως τέχνη είναι η μόνη τέχνη που έχει μέσα του όλες τις άλλες τέχνες. Καμία άλλη τέχνη δεν έχει πολλές τέχνες. Μα το θέατρο. Το θέατρο έχει την τέχνη της μουσικής, την τέχνη του χορού, της ζωγραφικής. Το σκηνικό δηλαδή και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μέσα... Θέλουν ανθρώπους, ναι. Θέλουν ανθρώπους που να ενδιαφέρουν και να δουλεύουν.
ο μεγάλος ζωγράφος, ο Τσαρούχης, δούλευε σε θέατρο, μουσικοσυνθέτες μεγάλοι, κάναν μουσική για θέατρο, χορογράφοι μεγάλοι για θέατρο. Περισσότεροι ασχοληθήκαν με το θέατρο, όλοι. Και οι ζωγράφοι με τα σκηνικά. Ναι, ναι, σας λέω ότι είναι η μόνη τέχνη που συγκεντρώνει μέσα της όλες τις άλλες τέχνες. Όλες τις άλλες τέχνες. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ορεστιάδα σήμερα. Και θα το πάω λίγο πιο μακριά. Από τη στιγμή που ήρθατε εδώ πέρα ξανά. Τελειώσατε τη σχολή, έτσι δεν είναι? Τέλειωσα τη σχολή, δουλέψατε όσο πράγματα. Δουλέψατε και αποφασίσετε να γυρίσετε πίσω. Δεν θα ρωτήσω το γιατί. Αν θέλετε το λέτε, αν δεν θέλετε δεν το λέτε. Δεν ξέρω αν έχει σημασία για εσάς. Γιατί για μας έχει. Έχει για σημασία, μας έχει. Ναι. Λοιπόν, αφού έχει να την ακούσουμε. Αυτό γινόταν το 89. Κάποια, το 89 ήταν η χρονιά που έπρεπε να πάω στρατιώτης. Βέβαια, δούλευα σε κάποιο θείασο στη Νέα Λαϊκή Σκηνή. Και συγκεκριμένα εκείνες τις μέρες είχαμε το φεστιβάλ του Λυκαβητού, δύο παραστάσεις, το φεστιβάλ Λυκαβητού, αυτό το μεγάλο φεστιβάλ των Αθηνών. Και αμέσως μετά κάποιος φίλος από εδώ με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, συζητήσαμε για το πότε θα πάω Φαντάρος, ότι υπάρχει εδώ μια θεατρική ομάδα, ότι ψάχνουν έναν άνθρωπο και μιας και θα έρθεις που θα έρθεις εδώ πάνω, έλα βοήθησέ τους. Έγινε η πρόσκληση λοιπόν από το διοικητικό της Λέσχης, ανταποκρίθηκα και εγώ με όλη την καρδία, είχα να έρθω και χρόνια εδώ πάνω μετά 2-3 χρόνια. Επισκεπτόμουν την Ορεστιάδα σαν επαγγελματίας με διάφορους θειάσους που κάναμε περιοδία. Και λέω να πάω πάνω στην πόλη, να δούμε τι στον τόπο, να δούμε τι θα γίνει, θα κάνουμε επομένως 2 μήνες. Θα ασχοληθούμε λίγα πράγματα, με λίγα πράγματα εκεί πάνω, να δούμε τι θα γίνει. Τελικά όμως το υλικό που βρήκα εδώ με τα παιδιά που ήταν τότε εκείνη την εποχή, το 89, ήταν αυτό που με έκανε. Σημαδιακό. Με κράτησε. Που έμεινε. Ναι. Αυτό είπα, δηλαδή φαινόταν από την αρχή ότι αν και έγινε η γνωριμία μας λίγο ανορθόδοξα. Δηλαδή. Με καυγαδάκι. αυτή δεν είναι η ομορφιά. Όλο αυτό που λέγαμε πριν, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα παιδιά ήταν, δεν είχαν έτσι πολύ έτσι, σχέση με το θέατρο. Είχαν κάποιο, ήταν και αυτά που τρέχανε ένα χρόνο να φτιάξουν, να δημιουργήσουν μια ομάδα επιτέλους για να δώσουν κάτι άλλο στην πόλη ή να γίνει και η φυγή τους από την καθημερινότητα. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος με τον αέρα του επαγγελματία που πριν 2 μέρες είδαν τελευταία του παράσταση στο Λυκαβητό και ξαφνικά να τους λέει εσύ θα πάρεις αυτό το ρόλο, εσύ θα πάρεις αυτό και επαναστατήσαν όλοι, διότι δεν μάθανε να δουλεύουν έτσι. Ήταν μια παρεούλα οι οποίοι είχαν έναν όπως όλα τα πράγματα γίνονται στην επαρχία μεταξύ παρέας, λέει, ποιος είναι αυτός τώρα, ποιος είναι αυτός τώρα που θα έρθει να μας πει εμείς δώσαμε τόσα και τόσα εδώ και ένα χρόνο να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα και θα έρθει αυτός να μας πει εσύ θα πάρεις αυτό το ρόλο που είναι και μικρός. Τέλος πάντων, ετοιμαστήκαμε μέσα σε 2 μήνες, γιατί μετά από 2 μήνες έφευγα για Φαντάρος. Ετοιμάσαμε ένα παιδικό, το Ασχημόπαπο. Που παίζεται ακόμη και μέχρι τώρα. Ναι. Ξανά και έχει μεγάλη επιτυχία και είναι κλασικό και έργο. Ναι, και παίχτηκε πολύ ωραία. Και 4 μονόπραχτα, κωμωδίες. Ξεκινήσαμε με κωμωδίες και με κάτι πιο ελληνικό και απλό ρεπερτόριο για να γίνει η προσέγγιση των παιδιών πιο ανώδυνα, η επαφή δηλαδή με των παιδιών με το θέατρο να γίνει πιο ανώδυνη, διότι να ανεβάζουμε μια τραγωδία, ένα βαρύ έργο, ένα Νίψεν, ένα Μολιέρο, ένα Τσέχοφ, θα ήταν δωρονάδωρο. Ήθελε και άλλη διάθεση και από το κοινό, όχι μόνο από τα παιδιά. Βέβαια, τώρα ξαφνικά που ήταν, ναι. Οι κομμωδιούλες αυτές ήταν κάπως καλή δουλειά. Τολμούμε να πούμε τώρα, μετά από 5 χρόνια, ήταν κάπως καλή δουλειά, γιατί οι επόμενες δουλειές, τα επόμενα χρόνια υπήρχε μια σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θεατρικής ομάδας. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, να πω μάλλον, ότι αυτή ήταν η πρώτη σας επαφή με το θεατρικό εργαστήρι της κινηματογραφικής Λέσχης της Νέας Ορεστιάδας και φυσικά τώρα έχετε ταυτιστεί
το θεατρικό εργαστήριο. Ήρθατε για 2 μήνες και τελικά έχετε γίνει το θεατρικό εργαστήριο. Έτσι δεν είναι. Στον πέμπτο χρόνο. Να δούμε λίγο την πορεία του από την αρχή, την είδαμε βέβαια, την πορεία του μέχρι και σήμερα. Το θεατρικό εργαστήριο ξεκίνησε, όπως είπατε κι εσείς, με τα ικανοποιητικά. Και πότε νομίζετε ότι άλλαξε πλέον και στάθηκε στα πόδια του έτσι ώστε να μπορεί, γιατί επισκεφτήκατε κάποια φεστιβάλ, συμμετείχατε σε κάποια φεστιβάλ, για να μπορεί να βγαίνει και έξω από την πόλη μας. Μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια, γιατί συγχρόνως με τις πρόβες κάνουμε και κάποια μαθήματα. Βεβαίως κάναμε διάφορα πράγματα, δηλαδή κάποια μαθήματα που κάναμε στη σχολή και που τα έχω πάρει και από το Σανίδη, δηλαδή από το συναδέλφους ή σκηνοθέτης που έχω δουλέψει και τα λοιπά. Βεβαίως τα πέρναγα με έξυπνο τρόπο στα παιδιά, ώστε να μην τους γίνει βραχνάς, δηλαδή να μην έχουμε το μάθημα της υποκριτικής τώρα, δηλαδή πώς θα ερμηνεύσουμε ένα ρόλο. Δηλαδή δεν είχα πει στα παιδιά ότι κάνουμε υποκριτική τώρα, δουλεύουμε κάποια πράγματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθείτε και να δώσετε λίγο περισσότερο από τον εαυτό σας για να δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλουμε. Θυμάμαι το 2ο χρόνο, το 90, ανεβάσαμε πάλι κωμωδία γιατί έτσι έπρεπε, και σε αυτήν την κωμωδία, στο Ναύτη Κυριών του Φεϊντό, είναι δύσκολη κωμωδία, ήταν μια κωμωδία καταστάσεων, σπιρτόζα κωμωδία και πολύ γρήγορη. Έπρεπε ο ρυθμός να είναι με δευτερόλεπτα φτιαγμένος. Και από την κωμωδία είδα ότι υπάρχουν παιδιά με δραματικά στοιχεία. Από την κωμωδία αυτό φαίνεται. Δεν είναι καθόλου παράξενο ότι η κωμωδία μπορεί να βγει το δραματικό στοιχείο ενός ηθοποιού. Και έκανα την πρόταση τον επόμενο χρόνο να ανεβάσουμε δράματα. Μόλις θα το ρωτούσα. Πότε ακριβώς αποφασίσατε να περάσετε στο δράμα που ίσως είναι και το πιο δύσκολο? Και η κωμωδία είναι το πιο... Και η κωμωδία είναι το είναι, δύσκολο. Αλλά το κοινό τη βλέπει πιο ευχάριστα. Στο δράμα είναι όχι για τον ηθοποιό τόσο, ίσως για το κοινό. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε. Δηλαδή, δύσκολο. Μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει. Ο κόσμο για να γελάσει είναι δύσκολο. Λοιπόν, εμείς τώρα διαλέγουμε και παίρνουμε. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει με εύκολα πράγματα και με καλικατούρες και με ευκολίες διάφορες και με τέτοια. Ή θέλουμε να κάνουμε να γελάσει ο κόσμος από την ερμηνεία των ηθοποιών ή αυτών που ασχολούνται με το θέατρο, έστω και ερασιτεχνικά, από το κείμενο και γενικά από όλη τη δομή του έργου. Εμείς διαλέξαμε το δεύτερο. Δεν θέλουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία αργότερα θα έκανε τον κόσμο να μας ονομάσουν καραγκιόζηδες ή να μας ονομάζουν θεατρίνους. Αυτή είναι θεατρίνη, διότι στην επαρχία η λέξη θεατρίνους έχει άλλη ερμηνεία. Ναι, άλλη ερμηνεία, και γι' αυτό ίσως θα είναι βέβαια από τις τελευταίες ερωτήσεις. Θα την αφήσω για το τέλος, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα ρωτούσα πόσο δύσκολο είναι να καθιερωθεί ένας ηθοποιός, δηλαδή να δώσει τον άλλον να καταλάβει ότι ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα όπως είναι όλα τα επαγγέλματα και δεν έχει σχέση με την έννοια που είχαμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον, του τι σημαίνει ηθοποιός. Ο κόσμος είχε μια άλλη αντίληψη. Τώρα δεν ξέρω, ίσως επειδή οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι πτυχιούχοι, έχουν τελειώσει κάποιες σχολές, τους βλέπει ο κόσμος διαφορετικά. Έχει αλλάξει η άποψη για τον ηθοποιό? Πιστεύω ναι, διότι πριν 20 χρόνια που ήταν στα πρώτα βήματα η τηλεόραση και ήταν μόνο ο κινηματογράφος και τότε ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει κάποια χρήματα για να πάει στο κινηματογράφο ή σε θέατρο και είχαν άγνοια. Γι' αυτό και αυτά τα μπουλούκια είχαν επιτελέσει μεγάλο έργο εκείνη την εποχή, την εποχή την παλιά. Mm-hmm. Τα μπουλούκια που πηγαίναν, που οργώναν την επαρχία με αντίξωες συνθήκες να δείξουν θέατρο στο πιο απομακρυσμένο χωριό και ηθοποιοί που σήμερα είναι πάρα πολύ γνωστοί. Πρόσφατα ο Κώστας Βουτσάς είπε ότι με μπουλούκι είχε έρθει πριν πολλά χρόνια και είχε φτάσει στις Καστανές. Όλοι περάσαν από τότε τελικά. Και πρόσφεραν.
αυτά τα μπουλούκια πρόσφεραν τελικά. Γιατί ήταν το πρώτο δείγμα ίσως για τα παιδιά όλης της επαρχίας και για τους νέους όλης της επαρχίας και τις νέες, για να δουν αν θέλουν πράγματι, αν κάτι τους τραβάει να γίνουν ηθοποιοί. Δεν ξέρω αν από τέτοιες παραστάσεις θέλουν κάποια παιδιά να γίνουν ηθοποιοί ή είναι αυτό που και αυτό που υπάρχει μέσα τους, όπως έγινε με εσάς. Είχατε δει καμιά παράσταση, τίποτα, όχι, ε? Η πρώτη παράσταση που έχω δει ήταν πριν φύγω από εδώ, όταν πλέον είχε πάρθει η απόφαση να φύγω, όταν υπήρχαν τα ψιλοκαυγαδάκια στην οικογένεια, αλλά ευτυχώς... Υπήρχαν αντιρρήσεις, ε? Υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά ευτυχώς και οι γονείς μου και ο αδερφός μου μου στάθηκαν πάρα πολύ σε αυτήν και στην απόφαση, αργότερα βέβαια, όταν είδανε πλέον ότι είναι τελεσίδικη και αυτή η απόφαση. Ότι δεν γίνεται με τίποτα. Ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω με τίποτα. Μου σταθήκαν και στον πρώτο χρόνο της σχολής και αργότερα και ηθικά και οικονομικά. Οπότε αυτό βοήθησε βέβαια και για τον συγκεκριμένο δρόμο. Από το δεύτερο χρόνο στη σχολή είχα βρει και μια δουλειά σε θέατρο. Σε ένα αθηναϊκό θέατρο, σε παιδικό μάλιστα, με παιδικό έργο και πορευτήκαμε. Μάλιστα. Να ξαναγυρίσουμε στο θεατρικό εργαστήρι. Από τώρα πλέον, έτσι δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, εγώ από τις παραστάσεις δεν που είδα... Δεν έκλεισα όμως το ότι ο θεατρίνος έχει πάρει άλλη... Ναι, ναι, ναι. Δεν το τέλος αυτό. Έχει πάρει τελικά. Έχει πάρει. Ναι. Τώρα με τον βομβαρδισμό των σύριαλ, των ταινιών, των διαφημίσεων, έχουν γίνει star τα ιδάλματα. Mm. Έχουν γίνει και τα κοριτσάκια λατρεύουν κάποιους ηθοποιούς, τα αγοράκια τρελαίνονται και κάποιες ηθοποιούς. Λοιπόν, έτσι έχει δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από τον ηθοποιό και αυτόματα από την πολλή δημοσιότητα, που έχουν πάρει οι ηθοποιοί και αυτοί που ασχολούνται με θέατρο και κινηματογράφο, ξέφυγε πλέον αυτό το... φύγαμε μάλλον από το να λέει κάποιος θεατρίνο σε κάποιον ότι είναι και βρίσιμο. Μάλιστα. Ήδη βλέπουμε όμως, κύριε Τσονίδη, από την θεατρική παράσταση να μας θυμίσετε τη Λιθουανία, που έκανε και μεγάλη εντύπωση. Είναι το πρώτο δράμα εδώ, που ερμηνεύουν τα παιδιά. Είναι η πρώτη τους επαφή με δράμα. Και αν θα μπορούσαμε να έχουμε και λίγο τη φωνή και ήχο, βεβαίως. Οι άντρες γίνονται παράξενοι και ανήσυχοι όταν είναι πιωμένοι. Θες να ξανακατεύει. Δεν ξέρω. Όμως τα χαλάει. Μοιάζει μέρα. Ακόμα 8.30. Μπήκα για ένα λεπτό. Όλοι σε εκτοπιούσαν. Πηγαίνουμε νωρίς για ύπνο. Πέρασα μόνο και μόνο για να σας φέρω αυτό. Πολύ ευγενικό από λόγους. Να ζεσταθώ για ένα λεπτό. Πάω να τακτοποιήσω, απάν. Είναι κλειστά εδώ. Έξω είναι βρώμικα και κάνει κρύο. Ο πατέρας σου εδώ είναι. Μερικά γραφή. Ευγενικά η μάνα σου να μας ακούσει. Για να τα πηγαίνεις και πάνω. Μα δεν πηγαίνω έρχεται. Δεν ακούγεται τίποτα. Είναι έτσι. Δεν το ξέρω πως πάτε τόσο νωρίς για εδώ. Ενέχισε συχνά. Ίσως να μην ερχόμουν τόσο.
Βλέπεις, δεν είσαι στις δουλώσεις σε αυτό το σπίτι. Βρυσίνης να μας κουβαλήσει αυτό. Α, το τσάκο σας την παγίδα σήμερα. Θέλω. Η μητέρα θέλει να την δώσει στο σπίτι. Δεν θέλεις να με δεις. Δεν άκουσα. Είναι πολύ κουρασμένη. Καλύτερα να μην γίνεις πάντως. Δεν πήγες στο χωράφι σήμερα. Πέρασε με μια ματιά. Πέρασε τη λέξη. Πήγαινε. Έλα, κουμίνα μου. Θέλω να σε ξαναδώ. Πήγαινε, λοιπόν! Γιατί δεν λες ποτέ σου τίποτα. Ποτέ δεν σε κατάλαβα. Τράβο! Ίσως θα μείνω λιγάκι. Τράβο! Κι αν δεν φύγω... Φύγει, καταλαβαίνεις! Δεν είσαι τόσο χειροδύναμη. Υποδύνας! Δεν είσαι τόσο δυνατή. Και τώρα θα φύγω, πήγαινε! Θα ξανάρθω. Ναι. Άρθω πιο νωρίς κάθε μέρα. Έλα στο μονοπάτι να μεταμώσεις. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Πάω πίσω. Τελικά, ό,τι είδε ο κόσμος, το βλέπαμε και μάλιστα ο Βασίλης ο Χουσίδης είχε και την ευκαιρία να σε δείξει πάνω σε ένα καρέ της οθόνης για να δούμε ίσως πόσο συγκινημένος είσαι ακόμη από αυτή τη σκηνή. Θαυμάσια σκηνή ψιθύρισης είναι κάτι που δεν άκουσε ο κόσμος, τα άκουσα βέβαια εγώ. Μία σκηνή που ακόμη σε εντυπωσιάζει. Να πούμε όμως και τα τρία παιδιά που παίξαν. Παιδιά τα λέω εγώ, γιατί τους γνωρίζω από κοντά. Παίζαν πολύ σε αυτό το μονόπραχτο, ήταν η Λιθουανία. Η Ευγενία Ιτσοτρίδου έκανε τη μάνα, η Μαρία Ιμπρανίδου την κόρη και το νεαρό Νίκος ο Πατούνας. Μάλιστα. Παίζουμε βέβαια και άλλα παιδιά. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή. Και για μένα πολύ όμορφη στιγμή. Σαν σκηνοθεσία, σαν τι, είναι η σκηνή τώρα, μπορούμε να σχολιάσουμε και λίγο τη σκηνή που βλέπουμε ή θα προτιμούσατε να ακούσουμε το διάλογο καλύτερα. Νομίζω ο διάλογος... Η σκηνοθεσία να πούμε ότι την κάνατε εσείς, να μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Η μάνα και κόρη ναι. Τώρα σχεδιάζουν να σκοτώσουν κάποιον ξένο που έχει έρθει, κάποιον πλούσιο ξένο που έχει έρθει στο σπίτι τους. Να, αν ήταν δυνατόν να ακούσουμε και τη φωνή. Απόκοψα τον στο λαιμό. Σπίτι που να μην μπορεί να ελευθερώσει τα χέρια του. Ψευτικά όμως. Thank you.
με αυτή τη φούστα. Θα την ξαναχρηστείς. Άλλη μια σκηνή από την Λιθουανία και θα τη θυμούνται πολύ οι οριστιοδίτες, γιατί αν θυμάμαι καλά όταν δόθηκε στα πλαίσια των οριστείων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι πέρσι, πέρσι είχατε... Το 91 νομίζω. Το 91. Ακόμη θυμούνται αυτή την παράσταση. Να πούμε και ποιοι κάνατε τα σκηνικά, γιατί είστε μια ομάδα που δουλεύετε τα πάντα. Παίζετε, φτιάχνετε, τραγουδάτε, χορεύετε, χορογραφίες, όλα. Όλη η ομάδα... Κοστούμια. Ασχολήθηκε με τα σκηνικά και τα κοστούμια. Όλη η ομάδα. Όλοι δουλέψατε δηλαδή για να βγει αυτή η παράσταση. Και μας βοηθήσαν και κάποιοι άλλοι φίλοι μας απ' έξω, φτιάχνοντας τη σκάλα. Ένα θαυμάσιο σκηνικό. Όπως είδαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα το ξανανεβάσετε, κύριε Τσονίδη. Αυτή την παράσταση δεν τη χαρήκαμε. Αφήσαμε αυτή την παράσταση επάνω στο σημείο που είχαμε αρχίσει να δίνουμε πράγματα κάθε παιδί για τον εαυτό του. Mm. Και μας λείπει η παράσταση αυτή. Άρα θα την ξανανεβάσετε, μάλλον. Πιστεύουμε ναι. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να την ξαναδούμε. Αν και νομίζω ότι μερικοί, δεν ξέρω πόσοι ηθοποιοί από αυτούς λείπουνε, έχουν φύγει, δεν δουλεύουν... Δεν συνεργάζονται πια με το θεατρικό εργαστήρι, αλλά... Κάποια στιγμή ναι. Θα πιστεύω, δηλαδή είναι μέσα στους στόχους μας να ανέβει αυτό το μονόπρεχτο, η Λιθουανία, του Peter Brook, και να πάει σε κάποιο φεστιβάλ. Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό το μονόπρεχτο να πάει σε κάποιο φεστιβάλ. Να πούμε λίγο για τα φεστιβάλ που συμμετείχατε, για να μην το ξεχάσουμε στο τέλος. Ναι, εμείς έχουμε ανοίξει. Θα προωθηθούμε πάλι με τις μεγάλα σκηνές. Πανιά. Ναι. Είχαμε πάρει το 91, αν δεν κάνω λάθος, στο μέρος του φεστιβάλ της Καρδίτσας, στο 7ο φεστιβάλ της Καρδίτσας. Είχαμε πάρει 2 βραβεία. Φέτος συμμετείχαμε στο 2ο φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Το διοργάνωσε το ΔΠΘ Κομωτινή, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Και έχουμε μια πρόσκληση από το Αργοστόλι, από το Δήμο Αργοστολίου, για να πάρουμε μέρος σε ένα πανευρωπαϊκό φεστιβάλ παιδικού θεάτρου. Πιστεύω ότι εκπροσωπούμε, αν όχι ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον τη Βόρεια Ελλάδα. Με το Σκιάχτρο. Μου έχει μείνει και εκείνη η παράσταση. Γιατί... Το Σκιάχτρο είναι ναι. Η βραβευμένη παράσταση της Καρδίτσας. Καρδίτσας. Αλλά στο Αργοστόλι θα πάμε με τα ρούχα του Βασιλιά. Βεβαίως το... Παίχτηκε και εδώ. Ναι, παίχτηκε. Πέρυσι νομίζω. Ναι, ναι. Πέρυσι. Βεβαίως το έχουμε κάνει μια μικρή διασκευή. Έχουμε προσθέσει κάποια στοιχεία καινούρια. Έχουμε βάλει ζωντανή μουσική. Έχουμε έναν τραγουδοποιό πάνω στη σκηνή για κάποια στιχάκια που λένε η γελοτοπία εκείνης της εποχής. Τα λέει τώρα ο τραγουδιστής. Μάλιστα. Οπότε θα είναι και λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαμε εμείς την χαρά και την τύχη να το δούμε εδώ πέρα. Θα είναι πολύ διαφορετικό. Φυσικά θα πιστεύω ότι τη γενική σας πρόβα, το πούμε έτσι, πριν τη συμμετοχή θα την κάνετε εδώ, έτσι, ναι. Με μια παράσταση στην Οριστιάδα, πριν πάτε στο φεστιβάλ. Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή εύχομαι να γίνει. Καλό είναι να, έτσι, να γνωριστούμε και με το κοινό, να μας δώσουν και τις ευχές τους για καλή επιτυχία κάτω, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ενδιαφερθεί. Να ενδιαφερθούν οι κάτοικοι της πόλης και όχι μόνο της πόλης. Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι το θεατρικό εργαστήρι. Όπως και να είναι αυτό, όπως είναι τώρα. Είναι σημαντικό κομμάτι. Όπως είναι σημαντικό κομμάτι, πολύ σημαντικό, το βόλεϊ ο ΑΟ. Και όλο, όπως είναι η χοροδία Απόλλων, ναι. Όπως είναι ο Σύλλογος Στρατιωτών Λεπτής, όπως είναι... Όλα κομμάτια από το παζλ που φτιάχνουν την Οριστιάδα. Και αυτά τα κομμάτια πρέπει να τα προσέξει κανείς. Πρέπει να τα προσέξει σαν κόρες αυτών. Και να γεμίσουμε για τα κενά, γιατί υπάρχουν ακόμη κενά. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτό τώρα είναι όχι έκκληση, είναι προειδοποίηση. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά... Αφιλοκερδός, γιατί και εγώ σχεδόν αφιλοκερδός ασχολούμαι με το θεατρικό εργαστήρι. Δίνουμε τα πάντα όλοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή είτε είναι στη χοροδία Απόλλων, είτε είναι στο Σύλλογο Θρακιωτών Λεπτής, είτε είναι το θεατρικό εργαστήρι, είτε είναι κάποιοι άλλοι, οποιοδήποτε ασχολούν. Θα κουραστούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα
Αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα λύνουν. Αντιμετωπίζουν, τα λύνουν. Κάποια στιγμή θα κουραστούν. Θα τα παρατήσουν και θα μείνουμε πάλι γυμνοί. Μάλιστα. Σε αυτή την τόσο ξεχασμένη και απομονωμένη περιοχή. Την πιο απομονωμένη και πιο ξεχασμένη περιοχή της χώρας. Μας έχουν που μας έχουν ξεχασμένους. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε εδώ, να γίνουμε τοπικιστές τελικά. Ήδη, μόνοι μας. Μόνοι μας, να γίνουμε τοπικιστές. Σε επίπεδο Θράκης ακόμη. Σε επίπεδο Θράκης. Διότι υπάρχει και το φαινόμενο ότι έρχεται το Διπεθέ, κομματινής το Θρακιώτικο, στην Ορεστιάδα και έχει μέσα 22 θεατές. Είναι τραγικό. Θα μιλήσουμε για το κοινό. Τα αφήνω τελευταία όμως, γιατί θέλω μερικά πράγματα να πούμε ακόμη για το θεατρικό εργαστήρι. Πέρσι, δεν ξέρω αν τελειώσατε με τα φεστιβάλ. Ναι, για φέτος είναι 7. Στην Κομωτινή τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, με το έργο του Γιώργου Σουρή, Βρέτης είναι ο Ρωμιός. Ξεσηκώσαμε θύελα χειροκροτημάτων, ξεχωρίσαν κάποια πράγματα, κάποια πρόσωπα στην παράσταση. Αργότερα από ό,τι μου είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ, ο Χρήστος Ζορμπάς, με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος στο ραδιόφωνο και μου λέει ότι η παράστασή σας έχει συζητηθεί πάρα πολύ και από το κοινό και από την Κριτική Επιτροπή. Και με αυτά τα λόγια πιστεύω να πάρουμε και κάποιο βραβείο. Ωραία, λοιπόν, από βραβείο σε βραβείο. Να μην αφήσουμε τίποτα. Να μην αφήσουμε να τίποτα. Ακούγεται. Και έτσι, βεβαίως. Και έτσι πρέπει, βεβαίως. Μα γι' αυτό βγαίνουν όποιοι βγαίνουν προς τα έξω, γι' αυτό το λόγο. Εκπροσωπούν την πόλη και πρέπει να την εκπροσωπούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα ήθελα όμως να πάμε σε ένα άλλο θεατρικό, το Πανηγύρι. Πανηγύρι που πάλι είχαμε την χαρά, την τύχη να έχουμε αποσπάσματα αυτή τη φορά. Κάτι που παίχθηκε πέρσι στα Ορέστια, νομίζω πάλι. Ναι. Να πούμε λίγο, ναι. Σε αυτή την παράσταση, βέβαια, ήταν αξιόλογη παράσταση. Τώρα δεν ευλογούμε τα γένια μας, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ήταν μια αξιόλογη παράσταση, δυστυχώς όμως την έχουν δει πολύ λίγοι άνθρωποι. Την έχουν δει, εκτός από αυτούς που την έχουν δει στα Ορέστια, την έχουν δει 160 θεατές. Και είναι όμως μια παράσταση η οποία έπρεπε να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Ίσως βέβαια, φταίνε μερικά άλλα πράγματα. Ίσως φταίνε κάποια πράγματα ότι, παραδείγματος χάρη, ότι η δουλειά μας δεν γινόταν και πολύ γνωστή. Οι δημόσιες σχέσεις αυτές που λέμε. Ή δεν γινόταν με το σωστό τρόπο η διαφήμιση. Παίζουν και αυτά μεγάλο ή σημαντικό ρόλο σε όλη την πορεία του θεατρικού. Διότι πέρυσι με τον Σουρή, που κάναμε οργανωμένη επαγγελματική πλέον, είπαμε ότι κάποια στιγμή, λέω, πριν 2 χρόνια είχα πει στα παιδιά του θεατρικού ότι δίνω διορία στον εαυτό μου για να μείνω εδώ στην πόλη, στον τόπο, άλλα 2 χρόνια. Αν σε 2 χρόνια δεν γεμίσουμε αυτή την αίθουσα, όχι σε Ορέστε ή σε δηλώσεις άλλες, αλλά με εισιτήριο, ας πούμε. Ναι. Αν δεν γεμίσει λοιπόν η αίθουσα σε 2 χρόνια, εγώ θα φύγω. Θα πάω να συνεχίσω την καριέρα που άφησα και που ήταν στα πρώτα σκαλοπάτια μένα, αλλά σε ανωδική πορεία, γιατί συνεργάστηκα με αξιόλογους ανθρώπους. Ευτυχώς όμως για όλους. Ναι, άλλαξε τίποτα. Πάρα πολλά άλλαξε. Ξαφνικά είδαμε μετά από 4 χρόνια η αίθουσα να είναι γεμάτη. Με εισιτήριο. Με εισιτήριο και 2 μέρες που το παίζαμε, 2 μέρες, Σαββατοκύριακο, και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη ήταν γεμάτη η αίθουσα. Και όχι μόνο ήταν γεμάτη, αλλά είχαν έρθει και επίσημοι προσκεκλημένοι. Για πρώτη φορά εκτός Ορεστίων είχε έρθει και ο κύριος Δήμαρχος με τη σύζυγό του. Ήρθαν και άλλοι που δεν τους θυμάμαι τώρα, γιατί εκείνη τη μέρα ήταν η φόρτιση τέτοια, η οποία δεν επέτρεπε να θυμάστε τίποτα άλλο εκτός από τη σκηνή. Να βλέπω, ναι. Πόσο θα το ξανανεβάσετε αυτό το έργο? Και αυτό είναι αλήθεια ότι δεν το χαρήκαμε γι' αυτό. Ναι, είναι, τελικά διαπιστώνουμε από την όλη πορεία, και ίσως το έχω διαπιστωμένο και από πριν, ότι
κάπου ξεκινάτε, φτιάχνετε μια ωραία παράσταση και σταματάει τελικά. Δεν ξαναβγαίνει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη ροή. Βέβαια τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι τα οικονομικά. Είναι του κόσμου τα πράγματα. Δουλεύουν όλοι και όλοι, 5-10 πώς είστε αυτοί, για όλα τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να ξανανεβούν αυτές οι παραστάσεις, γιατί ο κόσμος ίσως τώρα να κατάλαβε, μετά τη Σουηνορομιός ή μετά από κάποια παράσταση, ότι θα πρέπει να παρακολουθεί θέατρο. Δεν λέω μόνο για το θεατρικό εργαστήρι. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτείτε να τα ξαναδώσετε στον κόσμο αυτά. Αυτό πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες περιστάσεις για να γίνει αυτό. Δηλαδή, να έχουμε το υλικό, να υπάρχει το υλικό αυτό, το οποίο να μπορέσω εγώ να δώσω τους ρόλους, γιατί μερικά πολλά από τα παιδιά που παίζουν στο πανηγύρι έχουν φύγει για διαφόρους λόγους. Και θα είναι λίγο δύσκολο να δώσουμε μια παράσταση που την έχει δύο κόσμος. Θα μου πείτε 160 άτομα σε δύο μέρες, αλλά και 500 στα ορέστια, την έχει δύο όμως. Θα ήταν καλύτερο να δουλέψουμε, να κάνουμε κάτι άλλο, που μια και έχουμε πιάσει περισσότερο κόσμο τώρα, να δώσουμε κάτι άλλο καινούριο και πιο δουλεμένο, διότι σύντοχρονο και τα παιδιά λειτουργούν καλύτερα. Αλλά... Και μπορούν να δυσκολέψουν και παραστάσεις. Βέβαια. Σαν τι παράδειγμα, σαν τι θα επιλέγατε τώρα, για του χρόνου παράδειγμα ή για μετά χρόνου, από δύο χρόνια. Θέλαμε κωμωδία να ανεβάσουμε. Κωμωδία, ξένο ρεπερτόριο. Μάλιστα. Βέβαια, το Άντων Τσέχοφ, δύο μονόπραχτα και ένα μονόπραχτο του Ζορζ Φεϊντό. Θέλουν ειδική δουλειά αυτά τα έργα. Πρέπει να δοθεί και η εποχή σε αυτά τα έργα. Πρέπει να δοθεί και η ατμόσφαιρα σε αυτά τα έργα. Mm-hmm. Πρέπει να δοθούν και χαρακτήρες, διότι το να ερμηνευτεί κάποιος χαρακτήρας πάνω στη σκηνή είναι πολύ δύσκολο. Το να ερμηνευτεί τύπος του θεάτρου, yeah, είναι εύκολο. Διότι, σας είπα και στην αρχή, τύπος είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ρόλου, χαρακτήρας είναι τα εσωτερικά. Λοιπόν, το εσωτερικό αυτό που πρέπει να βγει από τα παιδιά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και επειδή έχουμε δώσει μια υπόσχεση ότι θέλουμε και θα έχουμε συχνή παρουσία στην πόλη και στον ομό, φοβούμε ότι αν καταπιαστούμε με κάποια έργα παλιά, αυτό, το Πανηγύρι συγκεκριμένα ή τη Λιθουανία, και αφήσουμε πέρα αυτά που αρχίσαμε να δουλεύουμε, του Τσέχοφ και του Φεϊντό, νομίζω θα σε αυτήν την εποχή, σε αυτή τη στιγμή, είναι λίγο άκερο να ασχοληθούμε. Αργότερα, ίσως, γιατί και αυτές οι παραστάσεις και οι δύο μας έχουν μείνει. Βεβαίως. Και έχουν μείνει και στον κόσμο. Έχουν μείνει μέσα μας. Όσοι τις είδαν. Έχουν γίνει κομμάτι μας, ας πούμε. Δεν θα ήθελα όμως να αφήσω απ' έξω μια σημαντική δουλειά που γίνεται τώρα στα σχολεία. Δεν θα ήθελα να την αφήσω απ' έξω, γιατί είναι όλο το θεμέλιο της θεατρικής παιδείας που ξεκίνησε τώρα. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Τσονίδη? Αυτό είναι σημαντικότατο κομμάτι εδώ που πρέπει να αναφέρουμε. Είναι ο Βόρειος Εύρος, από Δημότυχο και Δίκαια, κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά θα κουβαλήσουν 5 πράγματα βασικά που έχουν μάθει για το θέατρο. Δεν είναι αναγκαίο να γίνουν ηθοποιοί ή να τραβήξουν για το ηθοποιηλίκι. Άρα, να καταλαβαίνουν τι βλέπουν, ναι, τουλάχιστον. Να μπορούν να μάθουν, να απορρίπτουν και να δέχονται παραστάσεις. Διότι εμείς τώρα εδώ πάνω, τόσο απόμακρα από τα κέντρα, τα αστικά, δεχόμαστε παθητικά ό,τι μας έρχεται από κάτω. Είτε είναι καλό, είτε δεν είναι καλό. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλές επιλογές, έτσι όπως έρχονται. Όταν μας επισκέπτονται 5 θείες το χρόνο και δεν ξέρουμε ποια δουλειά θα είναι καλή και παραπηγαίνουμε μόνο για το όνομα. Βέβαια. Τους ηθοποιούς. Δύο χρόνια είμαι στο Δημότυχο. Φέτος ξεκίνησε κάποια δουλειά στην Οριστιάδα με το δεύτερο γυμνάσιο και με το 8ο σχολείο και με τα Δίκαια φέτος.
πριν 2 χρόνια ξεκίνησε το δημότυχο, είχα και τα 4 δημοτικά, 2 γυμνάσια και 1 λύκειο. Το λύκειο βγήκε πρώτο στα προκριματικά στη Βόρεια Ελλάδα και από τα πρώτα δηλαδή, πρώτο πάντως στη Θράκη. Εκπροσώπησε την Θράκη, ας το πούμε, στην Αθήνα. Πήγε Καλούτσικα, ήταν με το έργο του Τσιφόρου «Πινακοθήκη Λυθείων». Και φέτος το γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου, βγήκε πάλι πρώτο στη Θράκη με το έργο του Ψαθά «Ένας Βλάκας και Μιζός». Και πήρε 5η θέση στην Αθήνα, ανάμεσα σε 60 σχολεία. Υπάρχει υλικό δηλαδή. Υπάρχει υλικό και εγώ τη βλέπω τη διαφορά, συγκρίνουν τα παιδιά αυτά που έχουν έρθει φέτος στα μαθήματα του θεάτρου με αυτά που είχα από πέρυσι τα παιδιά. Είναι σημαντική η διαφορά, έχουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή το παιδί πρέπει να μάθει δηλαδή, αυτό του γυμνασίου, του λυκείου ή του δημοτικού που θέλει να ασχοληθεί με θέατρο, 5 βασικά πράγματα. Αυτά τα 5 βασικά πράγματα, ίσως γιατί δεν ξέρουν οι δάσκαλοι με τις σχολικές παραστάσεις, δεν τους τα έχουν δείξει, είτε γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος όπως εγώ τώρα που έχει 5 γνώσεις περισσότερο από τους δασκάλους ή κάποιους άλλους, 5, να μάθεις αυτά τα παιδιά. Δηλαδή το πώς να στέκεται ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή είναι βασικό. Να μην έχει την πλάτη στο κοινό είναι βασικό. Έχουμε δει σωριδών σχολικές παραστάσεις και όλα τα παιδάκια έχουν πλάτη στο κοινό και δεν ακούμε τι λένε ή και να μιλάνε αργά, δυνατά και καθαρά και να έχουν έκφραση. Ή αυτά είναι τα 3 βασικά που θέλει. Ναι, αυτά είναι τα 3 βασικά που θέλει, πράγματα που θέλει ο ηθοποιός και ο επαγγελματίας. Την έκφραση, το συναίσθημα δηλαδή να ελέγχει και τη φωνή του να είναι καθάρια. Και εδώ τα παιδιά, τα δικά μας, δημοτικοί χωρίς θεάδες δικαίων, ακούνε, μαθαίνουν, ας πούμε, και ποια είναι η δουλειά του ηθοποιού τελικά. Ποια είναι η δουλειά του σκηνοθέτη, ποια είναι η δουλειά του σκηνογράφου, ποια είναι η δουλειά του φροντιστή, ποια είναι η δουλειά του δραματολόγου. Και κάνουμε και κάποια ορθοφωνία, γιατί η ορθοφωνία είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό, από τα πιο σημαντικά. Είχαμε εμείς δάσκαλο στη σχολή, τον καλύτερο στην Ελλάδα, τον Νίκο Παπακοσταντίνου. Κάνουμε κινησιολογία. Κάνουμε έκφραση, αυτοσχεδιασμό, είναι κάποια πραγματάκια που πιστεύω τα παιδιά τα έχουν πάρει ανώδυνα. Καλύτερο θα είναι να πάρουν τα πράγματα έτσι, παρά να τα βάλουμε τα παιδάκια να μάθουν ντε και καλά ένα κείμενο για να παρουσιάσουμε στους γονείς στο τέλος της χρονιάς ένα κείμενο. Θα είναι δώρο να δουν. Καλύτερα να γνωρίσει λοιπόν τη μαγεία του θεάτρου και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με την πρόβα, θα είναι καλύτερο και φτιάχνετε, πλάθετε ο αυριανός θεατής έτσι. Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Είναι 10 και 4, έχουμε ήδη παραβεί το ωράριο, αλλά θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το κοινό της Οριστιάδος? Τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή τη φετινή δουλειά που έχουμε... Γενικά πάντα, τι σας έχει αφήσει μέσα σας? Κοιτάξτε, τώρα σε μια κοινωνία τίποτα, ακούγονται πάρα πολλά. Δηλαδή θα υπάρχουν και οι φίλοι, θα υπάρχουν και οι εχθροί. Καλό θα ήταν οι εχθροί, δεν ξέρω αν υπάρχουν, λέω αν υπάρχουν. Καλό θα ήταν οι εχθροί γιατί τελευταία ακούμε πάρα πολλά. Και για το πρόσωπό μου και για το θεατρικό εργαστήρι και είναι τελείως άδικα. Καλό θα ήταν λοιπόν οι εχθροί να μάθουν 5 πράγματα και για να μπορούν να στέκουν αυτά που θα πούν. Διότι το να λέει ο καθής αερολογίες γιατί έχει πρόβλημα με τον εαυτό του, ή γιατί δεν έγινε κάτι που το φανταζόταν έτσι αυτός, δεν είναι σωστό. Ας τα αφήσουν το θεατρικό εργαστήριο να προχωρήσει μπροστά, μόνο του θα προχωρήσει, δεν έχει ανάγκη από... Εμείς θέλουμε τους φίλους κοντά. Το κοινό τελικά σας ικανοποιεί? Ναι. Το κοινό, αυτό που ακολουθεί το θεατρικό εργαστήριο από τα πρώτα χρόνια, βεβαίως. Φέτος έχει αυξηθεί. Έχει τετραπλασιαστεί. Είναι το πιο ευχάριστο. Και πιστεύω ότι αυτοί οι θεατές που έχουν έρθει τον τελευταίο χρόνο, που έχουν γεμίσει την αίθουσα, θα μας ακολουθήσουν και στη συνέχεια. Κύριε Τσονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε, αφιερώσατε το χρόνο σας στην απόψινή μας εκπομπή, στο Δημοτικό κανάλι. Πιστεύω κάποια άλλη φορά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι. Μετά το Αργοστόλι. Βεβαίως, μετά το Αργοστόλι, για να έχουμε και νεότερα. Αγαπητοί φίλοι, ακούσαμε πολλά σήμερα για το θέατρο, για τον ηθοποιό.
για το σκηνοθέτη. Περισσότερο όμως είμαι σίγουρη ότι θα μάθετε στις παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου. Καλό σας βράδυ, ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 9.